form of jealousy, that's hatred, right now. Either you work hard for it, or you don't work hard for it. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Θα ξέρετε ότι κουνιέμαι λόγω δουλειάς, γιατί ανακατεύουμε και τέτοια και όπως καταλαβαίνετε, η κίνηση για μας είναι πολύ βασική. Θα ζαλιστείτε λίγο, θα σας περάσει, δεν είναι τίποτα. Είμαι μάγειρας στο νοσοκομείο του Τζάνιο. Οι περισσότεροι με γνωρίζουν ως σεφ. Στην Ελλάδα είσαι σεφ, δεν είσαι μάγειρας. Είναι μια φοβερή αρρώστια καινούργια αυτή. Τα παιδιά σπουδάζουν μαγειρική, αλλά θα γίνονται σεφ, όχι μάγειρες. Ψάχνουμε να δούμε πώς γίνεται το σεφ σε φυστική σχολή, να δούμε πώς θα γίνει αυτό. Και είμαι και στο χαμόγελο του παιδιού μάγειρας. Είναι μια φοβερή εμπειρία και τα δύο κομμάτια στη ζωή μου. Το νοσοκομείο ήρθε στη ζωή μου πολύ νωρίς λόγω της μητέρας μου. Έγινα γευσηγνώστης, πήγα σε όλα τα νοσοκομεία. Είδα να φτιάχνουν μπιφτέκια για πορείες. Εννοούσα ότι ήταν για τους ασθενείς, αλλά ουσιαστικά για πορείες ήταν. Ήταν για να τα πετάς και να κάνεις ζημιά. Απλά δεν μπορεί να σου κάνει κανείς κάτι γιατί λες μπιφτέκι είναι, ρε φίλε, φαγητό μοιράζω. Ο πουρέ ήταν για οικοδομικά υλικά. Γενικά ήταν μια φοβερή εμπειρία μαγειρική. Το 2003 πέθανε η μητέρα μου. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Ευτυχώς σταμάτησε να πονάει. Και μαζί με αυτήν σταμάτησε να πονάω κι εγώ. Γιατί δεν θα γινόταν ποτέ καλά έτσι κι αλλιώς. Και μπήκα το 2003 μετά από 10 μέρες, 15 στο Τζάνιο. Βρήκα κάποιους εργατικούς ανθρώπους, οι οποίοι μου είπαν: Εσύ θες να κάνεις το μάγειρα. Λέω: Όχι, περαστικό ήμουν από εδώ, θα κάτσω κανένα 10 χρόνια και θα φύγω. Έγινα μάγειρα, σιγά σιγά ξεκίνησα να σκέφτομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να τρώνε ένα καλό φαγητό, το οποίο δυστυχώς κάποιοι είχαν τη μαγκιά να το προσφέρουν, λες και είναι ελεημοσύνη, λες και δεν το έχει πληρώσει ο κόσμος. Αλλά ξέρεις ποια είναι η μαγκιά, ότι αυτός είναι στο κρεβάτι, ανήμπορος και δεν μπορεί να κατέβει κάτω να σε χέσει. Ενώ στο εστιατόριο ανοίγουμε και λέει: Έλα, μαλάκα, είμαι νεγάκι. Πώς σου φάνηκε, καλό ήτανε? Ναι, γιατί εκεί θα χάσει τη δουλειά. Στο νοσοκομείο δεν χάνει τίποτα. Χαίστηκε σαν όλο σε φαγή καλά, δεν έφαγε. Άρα είσαι τσάπα μάκα. Θα βάζει με έναν άνθρωπο ανήμπορο. Ξεκίνησε αυτό το κομμάτι σιγά σιγά να αλλάζει. Πεθαίνοντας η μητέρα μου, σταμάτησε η κατάθλιψη, η οποία κατάθλιψη την πέρασα και εκεί που έλεγα ότι τι μου έτυχε Θεέ μου. Ευχαριστήσα τον Θεό αργότερα. Ήταν ένα μεγάλο σχολείο. Να δεις πώς είναι να είσαι ανήμπορος, να είσαι συνέχεια φοβισμένος και συνέχεια να αισθάνεσαι άσχημα. Μπήκε το νοσοκομείο στη ζωή μου, ξεκίνησα να μαγειρεύω. Στο χαμόγελο του παιδιού που πήγα, βρήκα παιδάκια τα οποία θέλανε μόνο μια αγκαλιά, μια ωραία κουβέντα. Έγινα ο ανάκοβος. Με ρωτάγανε τι ταράτσα είναι το σκυλί μου, ήθελα να μου πούνε τι ράτσα είναι. Έζησα πολύ ωραίες στιγμές, έζησα στιγμές μαγικές. Και εκεί ξαφνικά μπαίνουν αυτά τα παιδάκια που βλέπετε, τα οποία το κέρατό μου τα βλέπετε, είναι παιδιά. Και βρεθήκαν κάποιοι να πούνε, μα δεν πάνε σπίτια τους. Σε ποιο σπίτι, ρε φίλε? Έχουν κανένα σπίτι? Έχουν κάτι? Παιδιά τα οποία ουσιαστικά μαζί με τον γιο μου εδώ πέρα, που έρχεται στο χαμόγελο και είμαι πολύ ευτυχισμένος γι' αυτό, παίξανε, γελάσανε και έρχονταν κάποιοι άνθρωποι και μου λέγανε: Εσύ, μην πας στο γιο στο λιμάνι. Έχει αρρώστιες. Η μόνη αρρώστια ήταν η ανθρωπιά. Και ευτυχώς την κόλλησε ο γιος μου και δεν έχουμε κάνει καμία κίνηση να την βγάλουμε πάνω του. Την έχει κρατήσει. Εδώ πέρα είναι αριστερά ένα παιδάκι ο Μωάς, με κόκκινο μαλλί όπως ήμουν και εγώ πριν αρχίσω να καραφλιάζω σε κάποιους εδώ μέσα στην αίθουσα, μην πω ονόματα. Και όταν τον είδα, συγκινήθηκα. Δημιουργήσαμε μια πολύ καλή σχέση. Έπαιξα με τον γιο μου. Συναντηθήκαμε πολλές φορές. Πολλοί τον πέταγαν και για γιο μου. Ευτυχώς πριν κάποιους μήνες έφυγε για τη Σουηδία. Πήγε στην οικογένειά του. Ένα παιδί που ζούσε στο λιμάνι κάθε μέρα σε διαφορετικό σημείο στη σκηνή. Περίμενε στην ουρά να φάει φαγητό. Και όταν ήρθε η ώρα να φύγει, με ευχαρίστησε. Το παράδοξο είναι ότι εγώ έπρεπε να τον ευχαριστήσω, γιατί μέσα από τα δικά του μάτια, μέσα από το δικό του πόνο, εγώ έμαθα ότι πάω σπίτι μου και με ενοχλεί γιατί η καρέκλα είναι αριστερά και όχι δεξιά. Γιατί ο καναπές κουνήθηκε και δεν είναι σταθερό στη θέση του. Και αυτό δεν έχει τίποτα. Γιατί αυτό είμαστε οι άνθρωποι. Όσο είμαστε άνθρωποι. Γιατί το θέμα δεν είμαστε άνθρωποι, να κάνουμε ανθρώπινες πράξεις, να κάνουμε καλές πράξεις. Και αυτό έχουμε ξεχάσει. Ξέρουμε να τάζουμε, δεν ξέρουμε να δίνουμε. Ξέρουμε να λέμε ότι ξέρεις κάτι, σου έδωσα και με το που δώσουμε το δεξί μας χέρι έχουμε ετοιμάσει το αριστερό να πάρουμε. Είναι κορυφαίο αυτό το πράγμα. Ζητάμε για τα πάντα ανταπόδοση. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα πουθενά. Θεωρείς λοιπόν ότι στη ζωή σου, όπως εδώ πέρα πήγαμε στην Τίνο σε ένα φεστιβάλ και όπως καταλαβαίνετε ο Καραγκιόζης πάντα πρώτος, εδώ είναι σε ένα σχολείο με κάποια παιδιά και γενικά για μένα τα παιδιά είναι η ζωή. Γιατί τα παιδιά έχουν ένα μαγικό. Ενώ είναι μικρά, είναι παιδιά, έχουν μεγάλη καρδιά. Και εμείς όσο μεγαλώνουμε, γινόμαστε γαϊδούρια και μικραίνει η καρδιά μας. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ενώ εμείς έχουμε χώρο, τη μικραίνουμε.
Και αυτά που είναι μικρά τη μεγαλώνουν. Και χωράνε όλα τα καλά του κόσμου μέσα. Τα παιδιά θέλουν να δώσουν μια μπάλα, δώσουν ένα παιχνίδι και παίζουν. Εμείς θέλουμε συνέχεια πράγματα. Εδώ είναι σε μια δράση το χαμόγελο. Έφτιαξα κάποια στιγμή λοιπόν στη ζωή μου την Τράπεζα Ηθικής. Η Τράπεζα Ηθικής ήταν τι ήταν. Έκανα καλές πράξεις, τις αποθήκευα μέσα και ίσως σε κάποια δύσκολη στιγμή να έβγαζα μία από αυτή και να την έκανα ανταλλαγή ώστε να μην συμβεί κάτι κακό. Οι κοπέλες είναι μεγαλωμένες σε ένα χαμόγελο, σε ένα σπίτι χαμόγελο. Εδώ είναι ο Μωάς, πάντα περιμένος, κουλουράκια. Εδώ είναι κάποιες μαγειρικές, παιδικά χέρια, χεράκια, πράγματα. Εδώ είμαι εγώ. Τι εννοώ, είμαι εγώ εδώ. Όταν εγώ ξεκίνησα να αλλάζω το νοσοκομιακό φαγητό, όπως πήγε ο Ποντικούλης μέσα στην κουζίνα και πήγε, τα έκανε ανάστα και έγινε χαμός και τρέχαν όλοι και βγάλτε τον έξω γιατί θα μας χαλάσει την κουζίνα. Έτσι νιώσανε όλοι ότι πρέπει να με διώξουν από εκεί που ήμουν και σαν τα μαχαίρια. Καθότι γυμνασμένος και ευέλικτος, όπως βλέπετε, την έχω γλιτώσει. Και συνεχίζω το έργο μου. Ένα έργο που θέλω να το μάθει όλος ο κόσμος, όχι γιατί εγώ είμαι καλός ή κάνω ωραία πράγματα, είναι γιατί είναι άδικο σε αυτή την κοινωνία που ζούμε να κολλάμε ταμπέλες. Νοσοκομιακό φαγητό, μάγειρα στο νοσοκομείο. Είμαστε σε μια παρέα και έρθει ένα και λέει: Α, τυχερή γυναίκα σου, μαγειρεύει στο σπίτι, ε. Θα μα δώσει κάποια στέγη. Πού δουλεύει, λέω: Άκου να δει. Είναι εστιατόριο, το οποίο παίρνει τηλέφωνο, έρχονται σε παίρνουν. Ξαπλωμένο ή καθιστό, ή επιλέγει, δεν υπάρχει θέμα. Είναι δικό σου θέμα. Εμείς δίνουμε. Δεν έχουμε... Αρκεί να έρθει. Εάν έρθει, διαλέγεις. Αν δεν έρθει, πρόβλημά σου. Φτάνεις, ανοίγουν οι πόρτες, δεν έχει περιμένει στη σειρά, ξέρεις και τέτοια. Μετά υπάρχει ένα συνοστισμός, αλλά και αυτό ανάλογα με το τι θα πεις, σε βολεύουν. Και πας και χαλαρώνεις. Και σε ταΐζουμε εμείς. Πεντάστερο λοιπόν, και τον Αύγουστο δεν έχουμε καθόλου πληρότητα. Όποιος θέλει έρχεται. Μας λέει κανείς. Εμείς μέχρι Ιούλιο δουλεύουμε. Αύγουστο είμαστε χαλαροί. Ξεκινήσαμε λοιπόν αυτό το μαγειρικό ταξίδι εκεί, τρέξαμε. Φωνάξαμε, ζητήσαμε να γίνουν πράγματα, ζητήσαμε να γίνουν ενέργειες το φαγητό αυτό να γίνει ανθρώπινο. Ένα νοσοκομείο έχει 7 μέρες φαγητό σαν το σπίτι μας. Τη Παρασκευή, όσπρια, ένα κρέας, ένα κοτόπουλο, ένα ψάρι. Σε αυτό το πράγμα λοιπόν προσπαθούν να βρούμε ανθρώπους να βοηθήσουν. Δυστυχώς δεν βοηθάνε. Γιατί δεν βοηθάνε, γιατί δεν υπάρχει διαφήμιση. Δεν υπάρχει κάτι για να φανούν, δεν του ενδιαφέρει να βοηθήσει, να πει πράγματα, να κάνει πράγματα. Γενικά. Υπάρχει η εξής άποψη. Αν έχεις να μου δώσεις, όπως μου είπε κάποιος, ότι καλά ρε φίλε ηθική, καλά τα λες, σε κέρδος υπάρχει κάτι να το μεταφράσουμε. Τι να σου πω ρε φίλε, για μένα το κέρδος είναι ηθική. Αν δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, λυπάμαι. Η ηθική για μένα είναι αυτό, να κάνεις ένα καλό πράγμα, να κάνεις μια καλή πράξη. Όχι να σε λένε καλό άνθρωπο, να κάνεις καλές πράξεις. Γιατί τους τίτλους κερδίζουν όλοι, είναι πανεύκολο. Όλοι έχουμε τίτλους. Όλοι είμαστε κάτι. Το θέμα είναι να το αξίζουμε αυτό το κάτι. Αν το αξίζω εγώ. Αυτή τη στιγμή που πριν 3-4 χρόνια δεν ήξερε κανείς ότι υπάρχω. Ή κι αν υπήρχα, με βρίζανε. Και με το δίκιο τους βέβαια οι άνθρωποι. Ένας μάγειρας σε ένα νοσοκομείο ήθελε να στείλει εισαγγελέα γιατί πήγα πίτσα από το σπίτι μου στα παιδιά. Γιατί μετέφερα κάτι το οποίο δεν είναι ελεγμένο. Εκεί φτάνουμε όταν δούμε έναν άνθρωπο να προσπαθεί να προσφέρει κάτι παραπάνω από αυτό που κάποιοι του λένε. Στη ζωή μας σταμάτησα να κλαίγομαι. Να κλαψουριάζω, να παραπονάω, να μου φταίει ο διπλανός μου, να μου φταίει γιατί σήμερα βρέχει, να μου φταίει γιατί σήμερα έχει πολύ ήλιο και δεν είναι ο ήλιος που θα πρέπει για τη δική μου λογική να υπάρχει. Βαρέθηκα να λέω ότι ξέρεις κάτι, δεν γίνεται αυτό, δεν θα προσπαθήσω. Προσπαθήστε και ας μην γίνει τίποτα, ρε παιδιά. Γιατί πρέπει να γίνει πάντα κάτι. Ή γιατί πρέπει να λέμε ότι ξέρεις κάτι, μα γιατί να κάνω κάτι εγώ, το έκανε ο άλλος. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει νοσοκομιακό φαγητό. Υπάρχει φαγητό. Υπάρχουν άνθρωποι που το δικαιούνται, το έχουν πληρώσει την μέρα που γεννιούνται. Και εμείς στο σημείο του το δίνουμε. Με την έννοια ότι ξέρει κάτι και που το έχει, ρε φίλε, τυχερό είσαι. Σου λέει άλλο, εδώ δεν έχουν γάζι, λέει φαγητό, θα έχουν. Ωραία, αφού θα του πεθάνουν, γιατί δεν μα φάνηκε το φαγητό του. Λογικό αυτό. Τσάβα θα πάει τη φάει. Ο άνθρωπο βλέπει στο μέλλον. Εγώ με λάσπη βλέπω στο παρόν. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά δεν μπορεί και ο κόσμο να αλλάξει εμά. Είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Πρέπει να σταματήσουν οι δικαιολογίε, πρέπει να σταματήσουν τα πάντα τα οποία είναι. Αυτά που μπαίνουν σαν τείχος μπροστά μας. Θέλει θάρρος, θέλει θράσος, θέλει πίστη, υπομονή η ζωή. Και αυτό με να δούμε στα παιδιά μας. Στα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν με κάποια πρότυπα, με παίρνει ο άλλος και μου λέει: Γεια σου, σεφ. Γεια σου, φίλε μου. Σπουδάζω σεφ. Είναι λίγο πριν τη σύνταξη το παιδί. Έχει τελειώσει. Με πρόλαβε 45 μου και έχουμε δουλειώσει μαζί. Δεν φταίει το παιδάκι. Τον μάθανε έτσι. Του είπανε αγόρι μου: Θα πας σε μια σχολή και θα γίνεις αυτό. Άρα εμείς είμαστε η αιτία του κακού. Δεν τα παιδιά. Όταν πήγα μια μέρα στους πρόσφυγες, έμεινα στον δρόμο από βενζίνη. Καθότι παίρνω, είμαι ψηλό μισθό στο δημόσιο. Παίρνω 840-140-700,
με κάτι προσταφερές και αυτά, μπαίνω μέσα, μου λέει, θέλω να στείλεις κάτι χαρτιά στη Σουηδία. Και βγάζει ο άνθρωπος 100 ευρώ να μου δώσει. Για ένα φάκελο που κάνει 670 μέτρα στο ταχυδρομείο. 100 ευρώ για έναν που έμεινε με βενζίνη, καταλαβαίνετε ότι ήταν χαρτζιλίκι τρελό. Εκεί μπαίνει η ρημάδα ηθική που δεν σε βλέπει κανένας να κάνεις το σωστό. Όχι να τα πάρεις και να πεις ότι δεν τα πήρα. Να μην τα πάρεις και να δώσεις να καταλάβει αυτός ο άνθρωπος που να σου είναι εσύ στη θέση του. Και εκεί αρχίζει και σου λέει τι έχει περάσει στη ζωή του μέχρι να φτάσει στην Αθήνα και μέχρι να πάει στη Σουηδία. Γιατί εκμεταλλεύεσαι τον πόνο και τη δυσκολία του άλλου. Νομίζουμε ότι όλοι εμείς, όπως είπε προηγουμένως η κυρία εδώ πέρα, ότι δεν θα τύχει ποτέ τίποτα σε εμάς τέτοιο. Είμαστε γελασμένοι. Και δεν χαιρόμαστε που βλέπουμε άλλους ανθρώπους να περνάνε αυτά τα προβλήματα και μέσα από αυτά να μαθαίνουμε εμείς. Γιατί πρέπει να πάθουμε για να μάθουμε. Είναι σαν τους ασθενείς. Τρώνε για να γίνουν πελάτες μας. Τρώνε. Ειδικά το Πάσχα, μα άρεσε και δείτε, παιδιά, κάτι κοιλιές, κάτι πρισμένοι. Κάτι... Και μόλις αρρωστήσουν, τρώνε για να γίνουν καλά. Δηλαδή, τι να πω, τόση αγάπη για μας. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Θέλει να καταλάβεις ότι δεν χρειάζεται σε όλα να υπάρχει υπερβολή. Πρέπει να νοιαζόμαστε για τον διπλανό μας. Ο διπλανός μας είναι άνθρωπος. Τα παιδιά που πολλές φορές κατηγορούμε είναι άσπρο, είναι μαύρο. Σκέφτεται το γιο μου όταν με πρωτοείδε. Αυτό παιδί γεννήθηκε και δεν με ένα πατέρα. Κάθε παιδί που γεννιέται δεν επιλέγει θρησκεία, ομάδα, χώρα. Γεννιέται και το προσαρμόζουμε εκεί που θέλουμε εμείς. Και ξαφνικά το κατηγορούμε γιατί είναι από την Τουρκία, είναι Συρία, είναι οτιδήποτε. Είναι μία λέξη, παιδί. Εκεί ξεκινάνε και σταματάνε όλα. Μα όλα. Δεν υπάρχει αλλά, δεν υπάρχει αν. Υπάρχει ένα παιδί και το παιδί είμαστε δίπλα του. Σε οτιδήποτε κάνουμε. Αυτό εδώ πέρα το φως που πέφτει πάνω μου, αν δεν έπεφτε, δεν θα ήμουν εδώ. Το είχα ανάγκη. Αλλά όχι το είχα ανάγκη για να μπαίνει στο Facebook και να βλέπετε ποιος είμαι. Και αν είμαι όμορφος που είμαι. Είναι γιατί θέλω πραγματικά να δώσω να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι, έστω και μόνοι τους, που θέλουν να κάνουν πράγματα, να αλλάξουν πράγματα. Και είστε όλοι εσείς αυτοί που μπορεί να βοηθήσετε να αλλάξουν πράγματα. Είστε όλοι εσείς αυτοί που μπορεί να διεκδικήσετε σε ένα κολονοσοκομείο που θα μπείτε, να κατέβετε. Και αν δεν μπορείτε να κατέβετε, να δώσετε το συνοδό σας να κατέβει, να το φέρει στο κεφάλι του μαγείρα. Δεν χρωστάτε. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Σηκώστε τα χέρια. Εύχομαι σε λίγη. Που έχετε παράπονο το νοσοκομιακό φαγητό. Παιδιά, σιγά-σιγά. Δεν θέλω τώρα. Σιγά-σιγά. Ένας φτάνει, δεν χρειάζεται. Εντάξει, είπαμε, παιδιά. Ένας, δύο, τρεις. Γιατί. Για ποιο λόγο να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ας μου εξηγήσει κάποιος γιατί να γίνεται αυτό. Να μου βρει μια δικαιολογία και να μου πει, ρε φίλε, γίνεται αυτό, γιατί έτσι και έτσι και έτσι. Γιατί, λέει ο άλλος τώρα, ένα παράδειγμα, δεν ασχολούμαι μόνο με το νοσοκομείο, να σου πάρω, λέει, μηχανήματα, το κράτος γιατί υπάρχει. Εάν γίνει πόλεμος και έρθουν στο σπίτι σου, τι θα κάνεις, θα πολεμήσεις. Θα πεις, συγγνώμη, είναι δουλειά του στρατού, περιμένετε λιγάκι μέχρι να έρθει. Θα πολεμήσει μέχρι τι έχει. Και εγώ τον παντά, ο άλλος θα πάρει ένα στυλό, κάτι θα βρούμε. Δεν λες είναι δουλειά του άλλου. Στο νοσοκομείο υπάρχουν μέσα ψυχές ανθρώπινες που περιμένουν να φάνε. Αν εσύ μπορείς να βοηθήσεις, βοήθα και μην ψάχνεις τι κάνει το κράτος. Ας το κράτος. Εμείς ζούμε σε αυτό το πράγμα, σε αυτήν την κοινωνία. Μην βρίσκουμε πάντα την εύκολη λύση που λένε αυτός μωρέ, εγώ. Δεν είναι έτσι. Εμάθα στη ζωή μου. Είμαι ένας άνθρωπος γενικά φοβισμένος, κλαψιάρης, μου φταίγαν όλα, με ενοχλούσαν τα πάντα. Όταν μπήκα στο νοσοκομείο και είδα τι υπάρχει και πόσο τυχερός είμαι στο ότι δεν συμμετέχω σε αυτό από την κακή του πλευρά, έκανα το αυτονόητο. Είπα ότι εγώ θα κυκλοφορώ στους διαδρόμους και δεν θα ντρέπομαι. Θα βάλω μπλούζα με δεινοσαυράκια, μπλούζα με καραβίδες, παραλλαγής. Αισθάνομαι μάγειρας. Για μένα είναι πεντάστερο όντως. Γιατί όλοι αυτοί που είναι μέσα έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία από αυτούς που επιλέξανε κάπου να πάνε να φάνε. Γιατί αυτοί δεν επιλέξανε. Πολλοί καν δεν ξέρουν ότι φτάσανε εκεί. Γιατί πήγαν ανέστητοι, πήγαν τραυματισμένοι, πήγαν οτιδήποτε. Και ήρθαν σε μένα να κάνω τι. Να πηγαίνω σε μια δουλειά να ξεκουράζομαι και να πηγαίνω στην απογευματινή να δουλεύω. Γιατί κάποια στιγμή το δημόσιο δεν τους βρήκαμε. Ανθρώπους ξεκουράζουν να πηγαίνουν στις επόμενες δουλειές να δουλεύουν. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Δεν υπάρχει λογική. Όπου τους βρίσκουμε αυτούς, τους δίνουμε. Πρέπει να μάθουμε ότι αυτοί οι χώροι έχουν μεγάλη αξία και πρέπει να προσφέρουμε ο καθένας ό,τι μπορεί. Και όπως μπορεί. Να έρθουν νέα παιδιά να δουλέψουν εκεί μέσα. Υπάρχουν θέσεις εργασίας. Υπάρχουν πολλά. Ένα πράγμα θέλω από όλους. Θέλω να πάψουμε να τάζουμε. Ο παππούς μου έλεγε: το τάξιμο είναι εύκολο. Το δώσιμο είναι δύσκολο. Και εγώ κοινάω και λέω: όπως έκανε και στη γυναίκα μου και παντρεύτηκε, τσέταξα και τελικά δεν πήρε ποτέ τίποτα. Η κοπέλα όμως τι να κάνει, σου λέει αφού μου το έχει τάξει, κάποια στιγμή θα έρθει.
Αυτό είναι, αυτό έχουμε μάθει. Τάζουμε. Είμαστε όλο λόγια. Είναι το πιο... λόγια για να αποφύγουμε κάτι, λόγια για να μην κάνουμε κάτι, λόγια για να κάνουμε κάτι. Δεν είμαστε στην ουσία. Η ουσία είναι κάνε χωρίς να πεις τίποτα. Δεν θέλω στο γιο μου να λένε ο πατέρας σου είναι καλός άνθρωπος. Θέλω να λένε ότι ο πατέρας σου κάνει καλές πράξεις. Γιατί η πράξη φαίνεται. Το καλός άνθρωπος ή το καλός. Με παίρνει πολύ και μου λέει θέλω να γίνω σεφ σαν και εσένα. Γιατί σφάει από μένα, ρε φίλε. Θέλει να γίνει μεγάλο σεφ σαν και εμένα το παιδί. Τι να πω, στην ομορφιά εννοούσε, σε κάτι στις στολές, δεν ξέρω. Πάντως, του το πάσαρε τηλεόραση. Είμαι μεγάλος σεφ, τέλος γι' αυτός. Είναι άδικο να δημιουργούμε πρότυπα χωρίς να προσπαθούμε να δούμε τι είναι αυτοί οι άνθρωποι που τους έχουμε κάνει πρότυπο. Αξίζει να τον ακολουθήσω, να πιστέψω σε αυτόν. Ή το κάνω γιατί θέλω να δείξω κι εγώ ότι είμαι καλός να πάω δίπλα του να κάνω αράν. Εγώ αυτό που έχω να πω, και χωρίς να θέλω να σας κουράζω, και από την κατάσταση σας ζάλισα και είμαι πολύ σταθερός, είναι ένα πράγμα. Ότι είμαι πολύ χαρούμενος εκεί που είμαι. Τα όνειρά μου, όπως μου είπε μια δημοσιογράφος, αυτά ήτανε. Δεν ήταν να πάω σε ένα γκουρμέ εστιατόριο. Χαίρομαι που δεν έκανα τη φέτα φρόξερισματος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Δεν έκανα αυτό το φωνικό. Χαίρομαι που εξακολουθώ να ξέρω το μουσακά, τον κάνω μουσακά. Τα φασολάκια, τι κανένα μπορεί να τα κάνω. Θα είμαι εκεί και θα είμαι πάρα πολύ εκεί γιατί θέλω τουλάχιστον να δώσω τη μάχη μου. Δεν με νοιάζει αν θα κερδίσω. Έχω κερδίσει ηθικά. Η μάνα μου εκεί που είναι ξέρει ότι ο γιος της όλα αυτά που είπανε, που δεν είστε σαν εσείς μπροστά, δεν τα ξεπούλησε. Το βασικότερο. Και όλη αυτή η δημοσιότητα που μου έχετε προσφέρει και είναι χάρη σε εσάς. Και είμαι από εδώ απόψε και ευχαριστώ ειδικά τη Μικαέλη Μικελή, την οποία κατάφερα να καταλάβω ποια είναι τελικά. Είναι ότι δεν τη θέλω για μένα. Τη θέλω για να δώσω στους ανθρώπους να καταλάβουν ότι όταν θέλεις και πιστεύεις στα όνειρά σου, μπορεί να μην τα αγκαλιάσεις, αλλά μπορείς να τα κουμπίσεις. Γιατί μπορεί να είναι πολύ μεγάλα. Έστω ένα μικρό κομμάτι από τα όνειρά σου να καταφέρεις να κουμπίσεις και να το πας να το μεταδώσεις στον άλλον, είναι κάτι φοβερό. Είναι σαν το puzzle. Ένα κομμάτι όλοι, παιδιά. Δεν πειράζει. Όποτε φτάσουμε. Και αν δεν φτάσουμε ποτέ, τουλάχιστον να ξεκινήσουμε. Γιατί το πρόβλημα πολλές φορές είναι ότι ξεκινάμε να κάνουμε ποτέ τίποτα. Απλά καθόμαστε και κοιτάμε. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Έβγαλα και λιγότερο χρόνο. Θα με ευχαριστήσει μετά η Πάμελα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Να είστε πάντα καλά και χάρηκα ειλικρινά που είμαι εδώ.